δε νεότερο για το ρωσικό δάνειο προς την Κύπρο. Προβάλλουν και μέσα ενημέρωση της Ρωσίας και δίνουν εκτενή κάλυψη στα οικονομικά δεδομένα της συνεργασίας των δύο χωρών. Η ιστοσελίδα της εφημερίδας Moscow Times, κάτω από τον τίτλο «Τα κίνητρα για το ρωσικό δάνειο στην Κύπρο», αναφέρεται στη ροή χρημάτων από τη Ρωσία μέσω υπεράκτιων εταιριών στην Κύπρο. Η Κύπρος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη Ρωσία λόγω των μετρητών που προσωρινά μεταφέρονται στο νησί από τις ρωσικές εταιρείες προτού επαναπατριστούν. Και προστίθεται ότι υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ της τιμής του πετρελαίου και της αξίας των ξένων καταθέσεων στην Κύπρο. Σύμφωνα με την οικονομική αναλύτρια Άννα Μπότροβα, τα κίνητρα της Ρωσίας για την παραχώρηση μιας τόσο μεγάλης πίστωσης προς την Κύπρο είναι πολλαπλά. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την επιθυμία συμμετοχής σε έργα φυσικού αερίου ή την διατήρηση της σταθερότητας της χώρας που βλέπει σημαντική ροή χρημάτων από τις μεγάλες ρωσικές εταιρείες, σημειώνει. Ωστόσο, προβάλλονται δηλώσεις ότι υπάρχει ανησυχία για την πιθανότητα επιβολής ελέγχων συναλλάγματος στην Κύπρο και ότι η δεινή οικονομική κατάσταση της Κύπρου έχει ήδη αντίκτυπο σε ρωσικές υπεράκτιες εταιρείες. Τέλος, επικαλούμενοι στενό συνεργάτη του Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πρόεδρο Χριστόφια, γράφει ότι η Κύπρος προσβλέπει σύντομα σε θετική απάντηση από την Ρωσία.